Έτοιμος για τον άτυπο επαναληπτικό με τον Τούρκο αντίπαλό του, τον οποίο είχε κερδίσει πριν από λίγο καιρό, είναι ο Τάσος Μπερδέσης. Οι δύο μαχητές θα βρεθούν αντίπαλοι στη Ρόδο στις 11 Αυγούστου. Η μάχη του Κάστρου. Ο Τάσος Μπερδέσης στις 11 Αυγούστου στο νησί των Ιππωτών θα βρεθεί απέναντι στον Τούρκο Σερχάν Τερκμενεσί. Ο Έλληνας αθλητής μίλησε για την προετοιμασία του, αλλά και για τον αγώνα που θα δώσει. Θα δείξουμε εμείς ένα πολύ καλό εαυτό. Να έχουμε τη μάχη μας, να έχουμε πάνω απ' όλα το κεφάλι μας ψηλά. Αισθάνεσαι ότι αγωνίζεσαι έτσι και για τη σημαία και ειδικά απέναντι στην Τουρκία? Δεν πάβει να είμαι Έλληνας. Οι δύο αθλητές είχαν βρεθεί αντίπαλοι πρόσφατα. Στην τελευταία τους μάχη είχε επικρατήσει ο Τάσος Μπερδέσης. Ο Έλληνας αθλητής ωστόσο δεν επαναπάβεται σε αυτή τη νίκη και ετοιμάζεται πυρετοδός. Τον έχω κερδίσει, αλλά είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, γιατί ζητάει την ρεβάνς. Θα είναι πολύ καλύτερος προετοιμασμένος για αυτόν τον αγώνα, για να με κερδίσει. Πάντα έτσι γίνονται όταν τρώει ένα σίτα, ετοιμάζεται καλύτερα τα λάθη του για να δείξει στον αγώνα το καλύτερο του εαυτό. Όπως ο ίδιος λέει, ο αντίπαλός του θα ετοιμαστεί σίγουρα καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Λογικά αυτό που έχω διαβάσει εγώ τον προηγούμενο μου αγώνα, θα διορθώσω κάποια άλλα λάθη που έκανα, αλλά και κάποια καινούργια έτσι, πραγματάκια να κάνω με τον προπονητή μου που τα έχουμε κάνει ήδη, για να τον εμπερδέψω, να μην κάνω πάλι τα ίδια, γιατί ξέρει με αυτό το στυλ θα πάω. Οι δύο αθλητές αυτή τη φορά θα βρεθούν αντίπαλοι στη Ρόδο στη συνέχεια των σειρών του No Limits και η αναμέτρησή τους θα γίνει στις 11 Αυγούστου στο θέατρο της Μεσονικής Ταύρου του νησιού των Ιππωτών.